αρχηγός της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, κύριος Ευάγγελος Αβέρωφ, έχει το λόγο. Η αξιωματική αντιπολίτευση προσέρχεται στη συζήτηση αυτού του νομοσχεδίου με αίσθημα βαθιάς ευθύνης. Γιατί το νομοσχέδιο αφορά θέμα εθνικής σημασίας και γιατί αφορά επίσης το εάν η ιστορία μας θα αντλεί τα σκαταβολάς της από την αβεβαιότητα, από την αλήθεια ή και από το ψέμα. Τα όσα μας είπε και προλίγου ο κύριος Πρωθυπουργός δεν μας έπεισαν, όπως δεν μας είχαν πείσει ανάλογες σκέψεις οι οποίες γράφτηκαν και ελέγχθηκαν άλλοτε. Πέρασαν από τον καιρό που ετέλειωσε η ναζιστική κατοχή 38 χρόνια. Σχηματίστηκαν δεκάδες κυβερνήσεων. Προεδρεύοντο από ανθρώπους οι οποίοι ήσαν αγνοί δημοκράτες, αναμφισβήτητοι πατριώτες και οι οποίοι ήσαν ο Τσαλδάρης, ο Σοφούλης, ο Διομήδης, ο Πλαστήρας, ο Σοφοκλής Βενιζέλος, ο Παπάγος, ο Καραμαλής, ο Γεώργιος Παπανδρέου. Γιατί όλες αυτές οι προσωπικότητες, γιατί όλες αυτές οι κυβερνήσεις δεν αισθάνθηκαν το χρέος το οποίο αισθάνεται σήμερα το ΠΑΣΟΚ? Δεν διαισθανόνταν τάχα ότι υπήρχε μια εθνική υποχρέωση τόσο ιερή ώστε να υπερηφανεύεται ο κύριος Πρωθυπουργός σήμερα γιατί καταθέτει αυτόν τον νόμο? Διαισθανόνταν ασφαλώς όλες αυτές οι κυβερνήσεις, όλες τις εθνικές τους υποχρέωσεις, αλλά δεν προχωρούσαν στον δρόμο στον οποίο προχωρεί σήμερα το ΠΑΣΟΚ, γιατί καταλάβαιναν ότι υπήρχε και μία πολύ λεπτή πλευρά στο όλο θέμα. Μία πλευρά η οποία κάνει ώστε σήμερα να μην τιμάται και βραβεύεται η καθολική αντίσταση, δια την οποία είμαι θα σύμφωνη και επί της οποίας θα επανέλθω, αλλά στην πραγματικότητα να αναγνωρίζεται η κατοχική δράση η εθνική του Κομμουνιστικού Κόμματος. Στην πραγματικότητα δίνεται ένα συγχωροχάρτη στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Ο σκοπός μας δεν είναι να καλλιεργήσουμε εδώ πάθη. Θα ήμεθα ευτυχείς εάν δεν υπήρχε αυτή η συζήτηση. Θα ήμεθα ευτυχείς αν δεν είχαμε να υπερασπιστούμε την αλήθεια για να αποκαταστήσουμε τα πράγματα, γιατί αυτές οι συζητήσεις ξυπνούν πονεμένες μνήμες και κατά τρόπον μονιμότερον καθιέρων το διχασμό ο οποίος δημιουργήθηκε. Άλλωστε θα αρκούσε να πω ότι κατά πολλούς τρόπους και το ίδιο το ΚΚΕ δέχεται ότι ο κύριος σκοπός ήταν η κατάληψη της εξουσίας. Και αυτή η ορολογία την οποία χρησιμοποίησε, πρώτος γύρος κατοχή, δεύτερος γύρος Δεκέμβρη, τρίτος γύρος ανταρτοπόλεμος, δείχνει σαφώς ότι η πρώτη φάση του εγχειρήματος της καταλήψεως της εξουσίας ήταν η κατοχή. Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει στην ανάγκη της ενότητος, πιστεύει στην ανάγκη της βραβεύσεως όλων των αγωνιστών και γι' αυτό σας προτείνει μια λύση. Θέλετε να διευρύνετε τον κύκλο των αγωνιστών οι οποίοι έχουν τύχει αναγνωρίσεως. Κάντε το. Να τους ξεχωρίσουμε. Ποιοι είναι οι αγωνιστές οι οποίοι αγωνίστησαν χωρίς να στρέψουν τα όπλα τους εναντίον άλλων Ελλήνων, εναντίον της δημοκρατίας. Και εκεί θα μας βρείτε συμφώνους. Θα μου πείτε και πώς θα τους ξεχωρίσουμε αφού κατά τεκμήριον ανήκουν στο ΕΑΜ και συνεπώς δεν είναι εύκολο να γίνει το πράγμα. συμφωνήστε στην αρχή και θα το βρούμε. Υπάρχουν χίλιοι τρόποι. Διότι είναι βέβαιο ότι οι αγνοί δημοκράτες, αγνοί πατριώτες παρασύστησαν και πήγαν στο ΕΑΜ. Αυτούς να τους βραβεύσουμε. Δεχτείτε την αρχή και θα σας προτείνουμε εμείς τρόπους να τους θεωρήσουμε. Τρόπους με ευρία αντίληψη. Επαναλαμβάνω ότι στο συγκεκριμένο θέμα δεν λαμβάνουμε αρνητική θέση γενική. Λαμβάνουμε κατηγορηματικά αρνητική θέση στη γενίκευση την οποία κάνετε. Δεχόμεθα ότι πρέπει να βραβευθούν άνθρωποι οι οποίοι ευνοήθηκαν. Αλλά δεν είναι δυνατόν αυτό το ομαδικό, το οποίο θα περιλάβει ανθρώπους οι οποίοι θέλησαν και έκαναν την εξάνταση Ελλήνων πατριωτών. Σας προτείναμε μία λύση. Τη θεωρούμε ότι είναι ποτισμένη από λογική, ότι είναι ποτισμένη από δικαιοσύνη και σας παρακαλούμε να τη δεχτείτε. Με τη βεβαίωση ότι θα σας βοηθήσουμε. Αν δεν τη δεχτείτε, σημαίνει ότι δεν επιθυμείτε τη βράδευση της αντιστάσεως. Σημαίνει ότι εκείνο που κυρίως επιθυμείτε είναι το συγχωροχάρτη για το ΚΚΕ για λόγους τους οποίους δεν θέλω να εξετάσω. Επαναλαμβάνω ότι τη θεωρούμε εμποτισμένη και με λογική και με δικαιοσύνη. Εάν την δέχεστε θα βοηθήσουμε. Εάν δεν τη δέχεστε δεν μπορούμε να παραμείνουμε στην αίθουσα αυτή. Μόνο εάν δεχτείτε αυτήν την διεύρυνση μπορούμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Άλλος θα αποχωρήσουμε εάν μας δώσετε αρνητική απάντηση με μία μόνον δήλωση με την οποία θα τελειώσω. Πολλοί νομίζουν ότι θα αργήσουμε να έρθουμε στην εξουσία. Δεν θα αργήσουμε, κύριε Πρόεδρε. Όταν θα έρθουμε, ένα από τα πρώτα νομοσχέδια τα οποία θα καταθέσουμε θα είναι εκείνο το οποίο θα καταργεί τον παρόντα νόμων, θα κάνει άλλον ο οποίος θα επεκτείνει την αναγνώριση κατά τρόπον δίκαιων και εθνικών.